Γεια σας, όλη παρέα βλέπω στη θέση της. Λουλουδάκια. Καλή πρωτομαγιά, Μαριάννα. Ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Εγώ όμως δεν έχω τίποτα να σου προσφέρω. Έχεις, Μαριάννα, πώς δεν έχεις. Μπορείς να μας προσφέρεις ένα τραγούδι. Νομίζω ότι το έχεις προμελετήσει. Ασφαλώς το είχα προμελετήσει. Λίγο ήλιο και το πρώτο χελιδόνι. Αν νιώτανε κοντά μου να φυλάξω του Απρίλη το γλυκό λαλό ταϊδόνι. Θα τους έκτιζα πολλά μες στη καρδιά και η ζωή μου να ήταν μια πρωτομαγιά. Το μαϊτάβατα στο προσκεφάλι μου, θα είχα την άνοιξη για το γυάλι μου. Φύλακα άγγελο, γλυκιά Μαντώνα, και δεν τα γνώριζα ποτέ χειμώνα. Αν γινόταν από το Μάρτι να κρατήσω του καλοκαιριού την πρώτη λαχτίδα, αν γινότανε να πάω να ζητήσω και να πάρω του Απρίλη την ελπίδα, θα την έκλεινα για πάντα στην καρδιά κι η ζωή μου θα ήταν μια πρωτομαγιά. Το μαϊκό μαγιά στο προσκεφάλι μου, θα είχα την άνοιξη για το γυάλι μου. Φύλακα άγγελο, γλυκιά Μαντώνα, και δεν θα γνώριζα ποτέ χειμώνα. Ευχαριστούμε, Μαριάννα μου, για το τραγούδι, αλλά να προχωρήσουμε μάθετε στη δουλειά μας. Να μάθουμε τα ονόματα των φίλων μας. Πώς σε λένε? Βασίλη. Ο Βασίλης. Με λένε Χάρης. Χάρης. Δημήτρης. Ο Δημήτρης που χαμογελάει πολύ. Κώστας. Και ο Κώστας. Για να δούμε τι έχουν φτιάξει πάλι σήμερα οι φίλοι μας. Για σένα. Για μένα. Ναι, δεν έχετε γενεθλιά αυτή τη μέρα? Όχι. Αφού δεν γιορτάσαμε τα γενεθλιά μου την περασμένη εβδομάδα. Και τούρτα είχαμε και σβήσαμε και κεράκια, Χανανία μου. Και εγώ για ποιον τα αγόρασα αυτά? Εμένα ρωτά. Α, για τη θεία μου ρε, για την πρωτομαγιά της τα πηγαίνω. Δεν θα πάμε μαζί? Ναι, αλλά εγώ είμαι με το ποδήλατό μου. Α, δεν πειράζει. Μπαίνω εγώ, πάω μπροστά και εσύ με ακολουθείς, εντάξει? Έλα. Λοιπόν, να αρχίσουμε από τον Κώστα.
Εγώ είδα την Ανανίτσα να πηγαίνει μέσα του δρόμου με το ποδήλατό της. Όταν έφτασε σε ένα σημείο, άφησε το ποδήλατό, δεν το άφησε καλά. Έπρεπε να το αφήσει ΣΥΡΙΖΑ στο πεζοδρόμιο, γιατί έπεσε το ποδήλατό της και μπορούσε να κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο του Ανανία. Μετά είδαμε ότι η Ανανίτσα πιάστηκε από το αυτοκίνητο του Ανανία και φεύγανε. Και η Ανανίτσα ήταν δίπλα στο αυτοκίνητο του Ανανία. Μάλιστα. Εσύ, Χάρη. Δημήτρη. Εσύ είσαι ο Δημήτρης. Ναι, Δημήτρη, με συγχωρεί. Εγώ είδα ότι η Ανανίτσα προχώρησε μέσα, ήταν μέσα στο δρόμο και έκανε ποδήλατο. Αλλά αυτό, αν ερχόταν ένα αυτοκίνητο από πίσω της και δεν τον είπα, και μπορούσε και να σκοτωθεί. Και μετά είδα ότι η Ανανίτσα έφυξε το ποδήλατό της μέσα έξω από το πεζοδρόμιο. Και δεν το στήριξε καλά και μπορούσε και να κάνει ζημιά στο αυτοκίνητο του Ανανία. Τότε η Ανανίτσα πιάστηκε από το αυτοκίνητο του Ανανία και προχωρήσαμε και μετά πάντα είχε φρένο ο Ανανίας και μπορούσε να σκοτωθεί η Ανανίτσα. Εσύ, Χάρη. Όπως είδαμε, κάνουν πολλές παραβάσεις ο Ανανίας και η Ανανίτσα. Μία από αυτές είναι ότι η Ανανίτσα ήταν πάνω στο ποδήλατο, στη μέση του δρόμου και κυκλοφόρησε απρόσεκτα. Άλλη παράβαση είναι ότι άφησε το ποδήλατό της έξω από το πεζοδρόμιο και την ώρα που της έδωσε ο Ανανίας τα λουλούδια, καθόντουσαν εκεί πέρα ενώ θα μπορούσε να ερχόταν ένα αυτοκίνητο και να τους χτυπήσει. Ακόμα ότι η Ανανίτσα όταν άφησε το ποδήλατο εκεί εμπόδισε τα αυτοκίνητα να παρκάρουν δίπλα. Άλλη παράβαση είναι ότι η Ανανίτσα κρατήθηκε από το αυτοκίνητο του Ανανία ενώ θα μπορούσε να έχανε την ισορροπία της και να έπεφτε κάτω και να τη χτυπούσε ένα αυτοκίνητο. Και εσύ, Βασίλη. Εγώ είδα ότι η Ανανίτσα περπάταγε μέσα στη μέση του δρόμου χωρίς να παρακολουθεί τα αυτοκίνητα που περνούσαν και στάθηκε, είδε το μάξι του Ανανία και το άφησε μπροστά, άφησε το ποδήλατο της μπροστά και το ποδήλατο δεν τον είχε στεριώσει καλά και έπεσε και μπορεί να είχε χτυπήσει το αυτοκίνητο του Ανανία. Μετά ήρθε ο Ανανίας και νόμιζε ότι ήθελε να της δώσει τα λουλούδια, ήταν η γιορτή της και λέει πάει στη θεία του, τελικά θυμήθηκε και θέλει να πάνε μαζί και όταν πήγε μέσα πήγαινε στο αυτοκίνητο του να ανοίξει την πόρτα, άνοιξε την πόρτα απρόσεχτα και μπορούσε να τον είχε χτυπήσει ένα αμάξι. Μετά η Ανανίτσα πιάστηκε από το αυτοκίνητο του Ανανία και αν ο Ανανίας μπορούσε να πάρει λίγο φόρα και η Ανανίτσα έχανε την ισορροπία τους, μπορούσε να πέσει κάποιον να χτυπήσει. Αυτά. Μάλιστα. Πριν πούμε τι πετύχατε, είπατε όλοι κάτι που μου έκανε εντύπωση. Βρήκατε ότι ήταν λάθος ότι η Ανανίτσα περπατούσε με το ποδήλατό της στον δρόμο. Δεν είναι λάθος, δεν απαγορεύεται να κυκλοφορούν στον δρόμο οι άνθρωποι με το ποδήλατο. Φτάνει να είναι προσεκτικοί. Έτσι δεν είναι? Ναι. Καλό θα είναι βέβαια τα μικρά παιδιά να μην κυκλοφορούν με το ποδήλατο στον δρόμο, γιατί δεν έχουν μεγάλη πείρα. Αλλά δεν απαγορεύεται να κυκλοφορούμε στον δρόμο με ποδήλατο. Από εκεί και ύστερα τα άλλα, αρκετά από όσα γίνανε, τα βρήκατε. Πραγματικά άφησε εντελώς απρόσεκτα το ποδήλατό της, έπεσε μέσα στη μέση στον δρόμο, μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν βρήκατε όλοι ότι ο Ανανίας άνοιξε την πόρτα, μόνο ένας το πέτυχε. Άνοιξε την πόρτα εντελώς απρόσεκτα, δίπλα του περνούσαν αυτοκίνητα, μπορούσε να κάνει ένα ατύχημα. Και φυσικά όλοι πετύχατε ότι ήταν πολύ κακό αυτό που έκανε να πιαστεί η Ανανίτσα από το αυτοκίνητο του Ανανία και να προχωρούν μέσα στη μέση στον δρόμο.
Επίσης, Κυριακόφκο, ότι συζητούσαμε ανάμεσα στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Βεβαίως. Και αυτό είναι ένα κακό πράγμα. Και κάτι άλλο, ότι ο Ανανίας ξεπαρκάρισε το αυτοκίνητό του χωρίς να βγάλει φλας και χωρίς να δώσει πολύ μεγάλη προσοχή και σταμάτησε κιόλας μέσα στη μέση του δρόμου, περιμένοντας πότε θα πιαστεί η Ανανίτσα. Λοιπόν. Τη βαθμολογία παρακαλούμε. Ο Κώστας βρήκε 2, ο Δημήτρης 2, ο Χάρης 3 και ο Βασίλης 3 δεκάρια. Προχωρούμε, κυρία σκηνοθέτα, μας στο επόμενο. Επειδή δεν ξέρω καλά τους δρόμους εδώ με το αυτοκίνητο, τα αφήνω πάντα σε αυτό το σημείο και μετά πάμε τα πόδια. Έλα, πάμε. Πάμε. Μου φαίνεται ότι αυτή τη φορά το παρακάνανε οι φίλοι μας. Τι? Ανανία. Ορίστε. Ξέχατε τα λουλούδια. Α. Θα πάμε τα πόδια. Περίμενε! Πω ότι θα παθαίναμε! Πολύ αφηρημένο αυτό το κορίτσι! Λοιπόν, να αρχίσουμε από την άλλη πλευρά. Ο Βασίλης. Ο Βασίλης. Είδα ότι ο Ανανίτσας σας σταμάτησε απότομα και έπεσε η Ανανίτσα. Μετά είπε η Ανανίτσα γιατί σταμάτησε και λέει τα αφήνω εδώ πέρα τα μάξι και τα άφησαν και το ποδήλατο και τα μάξι εκεί πέρα που είναι και φύγανε ανενόχλητοι. Εκεί πέρα μπορούσαν όμως να περάσουν, έκοβαν την κυκλοφορία. Είχαν αφήσει το ποδήλατο και το αμάξι τους μπροστά στο δρόμο. Μετά περάσανε χωρίς να βλέπουν τα αυτοκίνητα που περούσαν τους δρόμους. Και μετά, στη μέση του δρόμου, λέει η Ανανίτσα, ξεχάσαμε τα λουλούδια. Τότε, χωρίς να προσέξει τα αυτοκίνητα, πέρασε γρήγορα. Εσύ, Χάρη. Είπαμε πως, είδαμε πως ο Ανανίας σταμάτησε απότομα. Η Ανανία έπεσε κάτω από το ποδήλατο, ενώ θα μπορούσε να ερχόταν ένα αυτοκίνητο και να την πατήσει. Η άλλη παράβαση είναι ότι την ώρα που μιλούσε η Ανανία στον Ανανία, έκατσαν πολύ... Ήταν στο δρόμο εκεί και θα μπορούσε να τους πατήσει ένα αυτοκίνητο. Άλλη παράβαση είναι ότι η Ανανίτσα άφησε το ποδήλατο μέσα στη μέση του δρόμου και... Στη μέση του δρόμου. Άλλη παράβαση ότι την ώρα που η Ανανία με τον Ανανίτσα, ήταν στο δρόμο, θυμήθηκε η Ανανίτσα τα λουλούδια της. Η Ανανίτσα πέρασε το δρόμο απρόσεχτα και παραλίγο να την πατήσει ένα αυτοκίνητο. Εσύ, Δημήτρη. Εγώ είδα πως όπως προχωράγανε στον δρόμο, ο Ανανίας σταμάτησε απότομα και χτύπησε η Ανανίτσα. Τότε, και μετά που προχωράγανε στον δρόμο, στη μέση του δρόμου, η Ανανίτσα θυμήθηκε τα λουλούδια. Και μετά πήγαινε μέσα εκεί που ήταμε και χωρίς και να κοιτάξει τον δρόμο, δηλαδή ξέρα αν είναι το αυτοκίνητο. Και εσύ, Κώστα. Είδαμε τον Ανανία να φρενάρει απότομα και να πέφτει η Ανανίτσα από το ποδήλατο. Μετά από αυτό άφησαν το αυτοκίνητο και το ποδήλατο μέσα μέσα του δρόμου που εμπόδιζε την κυκλοφορία και φύγανε.
όταν φτάσανε στον δρόμο, η Ανανίτσα θυμήθηκε ότι είχε ξεχάσει τα λουλούδια και έτρεξε χωρίς να δει τον δρόμο, απρόσεχτη, να πάρει πίσω τα λουλούδια. Μάλιστα. Εδώ είχαμε αρκετές παραβάσεις και κάτι που ενώ φαίνεται σαν παράβαση, δεν είναι παράβαση και πρέπει να το προσέξουμε πολύ. Έχουμε λοιπόν καταρχήν ότι αφού κρατήθηκε πίσω από το αυτοκίνητο, η Ανανίτσα άρχισαν και προχωρούσαν στο δρόμο πολύ σιγά, με αποτέλεσμα να δημιουργούν κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και βέβαια φρέναρε απότομα ο Ανανίας όποτε του ήρθε και έπεσε κάτω η Ανανίτσα με κίνδυνο να χτυπήσει άσχημα. Αυτά τα δύο είναι αποτέλεσμα ενός κακού που κάνανε από πριν, ότι πιάστηκε η Ανανίτσα πίσω από το αυτοκίνητο. Δημιούργησαν αυτά τα δύο προβλήματα. Μετά τα παρατήσανε στη μέση, εμποδίζανε την κυκλοφορία, πιάσανε τη συζήτηση, τα αφήσανε και φύγανε. Και ερχόμαστε τώρα στο σημείο όπου έγινε κάτι που σας μπέρδεψε. Περπατούσανε κανονικά, από τη διάβαση, με πράσινο φανάρι. Θέλεις να μας το δείξεις, κύριε σκηνοθέτα μας, αυτό? Τι? Ανανία! Ορίστε. Ξέχατε τα λουλούδια! Α! Θα πάω να τα πάρω! Περίμενε! Όπω τι θα παθαίναμε! Πολύ αφηρημένο αυτό το κορίτσι! Όπως είδατε λοιπόν, περάσανε κανονικά. Περάσανε από διάβαση και μάλιστα με πράσινο. Βεβαίως πιανόντουσαν χέρι-χέρι μέσα στη διάβαση. Θα μπορούσαν να μην το κάνουν αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μέσα στη διάβαση κανονικά. Ότι ξέχασαν κάτι, αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους. Και εδώ έχουμε τώρα αυτό που πρέπει να προσέξουμε και εμείς και εσείς, παιδιά. Ενώ επιστρέφει πάλι μέσα στη διάβαση, με πράσινο, δηλαδή όλο το δίκαιο είναι με το μέρος της, φαινομενικά, δεν δίνει καμιά σημασία στο ότι ένα το 100 με την προειδοποιητική σιρήνα, για κάποιο λόγο, πολύ σοβαρό προφανώς, τρέχει στη δουλειά του, εκεί που το έχουν στείλει. Και δεν του δίνει προτεραιότητα. Πρέπει να, εδώ να πούμε λοιπόν, και γι' αυτό έγινε όλη αυτή η ιστορία, για να πούμε ότι το 100, το ασθενοφόρο, η πυροσβεστική, όλα αυτά τα οχήματα που είναι για να βοηθούν τους συνανθρώπους μας, όταν μας προειδοποιούν από μακριά με τη σιρήνα, πρέπει να τους δίνουμε προτεραιότητα ασχέτως εάν τα φανάρια μας ευνοούν. Στη μεγάλη λεωφόρο τρέχει το αστεροφόρο, η σιρήνα του ουράζει στην αστυνοχλοβολή. Άφησέ το να περάσει, δευτερόλεπτο μη χάσει, συλλογή σου κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή. Πρώτης ανάγκης όχημα είναι το ασθενοφόρο, το 100 και βέβαια η πυροσβεστική. Δώσ' τους προτεραιότητα, είναι εσύ το χώρο, να φύγουν να τελειώσουνε δουλειά σημαντική. Πρώτης ανάγκης το κοινό, πρώτης ανάγκης όχημα, μην το εμποδίσεις, και μην το εμποδίσεις, αν ξαφνικά στο δρόμο του βρεθείς να οδηγεί. Τον ήχο της σιρήνας του να μην τον αγνοήσεις, πες ως αν είσαι πρόσεχε μπροστά του να μην βγει. Να πούμε λοιπόν εδώ, Μαριάννα μου, ότι οι φίλοι μας πήρανε από 3 δεκάρια. Και να προχωρήσουμε στο επόμενο.
πάλι εδώ ήρθαμε. Παραλία! Νομίζω ότι κάναμε το γύρο του τετραγώνου και ήρθαμε πάλι. Έτσι μου φαίνεται και εμένα. Μα πού είναι η θεία σου επιτέλους? Κάπου εδώ είναι. Έλα, έλα, πάμε με τα πόδια μια βόλτα να τις αντιμπρούμε. Με τα πόδια! Ναι. Αποκλείεται, εγώ κουράστηκα, δεν μπορώ να... Ε, καλά, τότε να πάρουμε το ποδήλατο να πάμε. Καλά, καλά. Άντε, πάρε και το λουλού. Άντε, πάρε. Εντάξει, τα πήρε. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Ξεκινάμε. Νομίζω, κύριε Κόκο, ότι οι φίλοι μας δεν έχουν όρια πια με τις καντανιές. Πρέπει να τις κάνεις αυστηρές συστάσεις. Θα προσπαθήσω, Μαριά μου. Λοιπόν. Είδαμε τον Ανανία και την Ανανίτσα να πηγαίνουν πίσω στο ίδιο μέρος και να παίρνουν το ποδήλατο, να ανεβαίνουν και οι δύο, που αυτό ήταν παράνομο, γιατί άμα είχαν την ισορροπία του Ανανία θα πέφτανε και οι δύο κάτω. Ακόμα ότι είδαμε και ένα άλλο μηχανάκι παρακαλισμένο παράνομο. Μάλιστα. Εσείς ο Δημήτρης είπαμε. Σ' ακούω, Δημήτρη. Εγώ είδα ότι ο Ανανίας και η Ανανίτσα ήρθαν και πάλι στο ίδιο μέρος. Και μετά ανεβήκαμε και οι δυο στο ποδήλατο και η Ανανίτσα είχε το χέρι της έξω όταν προχωράγανε, ή μπορούσε ένα αυτοκίνητο την άφησε και να κοφτεί το χέρι της. Εσύ, Χάρη. Όπως είπαμε, ο Ανανίας και η Ανανίτσα πήγαν ξανά πίσω στο ίδιο μέρος όπου ήταν το ποδήλατο και το αυτοκίνητο. Μετά, ο Ανανίας και η Ανανίτσα πήραν το ποδήλατο και άφησαν πίσω το αυτοκίνητο, που αυτό ήταν παράνομο, γιατί εμποδίσε τη συγκοινωνία. Και μετά, άλλη παράδοση είναι ότι η Ανανίτσα άπλωνε το χέρι της έξω και αυτό δε γίνεται. Άλλη παράδοση είναι ότι στο ποδήλατο υπήρχε πολύ βάρος και ο Ανανίας μπορεί να έχανε την ισορροπία του και να πέφτανε κάτω και να τους χτυπούσε ένα αυτοκίνητο. Μάλιστα. Και εσύ, Βασίλη? Εγώ είδα ότι γύρισαν πάλι η Ανανίτσα και ο Ανανίας εκεί πέρα, στο αμάξι τους, και πήγαν, ήθελαν να πάνε στη θεία του Ανανίτσα και πήραν πλήρη το ποδήλατο, αλλά ο Ανανίτσας μπορούσε να χάσει την ισορροπία του και να παίρνει ένα αμάξι και να τους έκοβε. Και η Ανανίτσα άπλωνε το χέρι της, που μπορούσε ένα αμάξι όταν περνούσε να της το χτύπαγε. Μάλιστα. Ας πούμε ότι ο Κώστας και ο Χάρης παίρνουν από δύο δεκάρια, ο Δημήτρης και ο Βασίλης από ένα, και να πούμε κάτι το οποίο το είπατε λίγο, το προσέξατε, αλλά δεν είπατε ποια ακριβώς είναι η παράβαση, η βασική παράβαση αυτού του κομματιού. Είναι ότι χρησιμοποιήσαν το ποδήλατο δύο άτομα. Έτσι δεν είναι, Μαριάννα? Ναι, νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό, γιατί... Δεν το νομίζουμε, είναι παράβαση. Ναι, εγώ το λέω έτσι μαλακά για να μην στενοχωρίζω τα παιδιά. Είναι παράβαση. Και δεν πρέπει να καθόμαστε στη σκάρα ενός πολυτελάτου, γιατί είναι πολύ μεγάλο το βάρος και, όπως είπαν και πολύ σωστά τα παιδιά, ιδίως μάλιστα όταν κρατιόμαστε μόνο με το ένα χέρι, αφήστε που είναι παράβαση, αλλά αν ποτέ το κάνουμε, πρέπει να κρατιόμαστε και με τα δύο χέρια από τον οδηγό. Το ποδήλατο είναι όχημα ενός ατόμου. Αυτό ήταν το βασικό. Από εκεί και ύστερα, όπως είπε η Μαριάννα, δεν κρατιόταν και καλά, και επιπλέον ο Ανανίας έκανε και ζιγ-ζακ, σαν να μην του φτάναν όλα αυτά. Πιο πριν όμως είχαμε και κάποιες άλλες παραβάσεις. Είχαν σταθεί στη μέση, αντί να μαζέψουν το αυτοκίνητο και το ποδήλατο να πάνε σε μια άκρη σαν ένα πεζοδρόμιο, συμπεριφέρονταν σαν να ήταν όλος ο κόσμος δικός τους. Και ακόμα πιο πριν, όταν ανέβαιναν το δρόμο, βγήκανε απάνω στο δρόμο μπροστά από ένα
παρκαρισμένο αυτοκίνητο χωρίς να προσέξουν και συζητώντας. Πρέπει, νομίζω, οι φίλοι μας να βρούμε κάποιο όχημα της προκοπής κάποτε, εκτός του ότι πρέπει να βάλουμε και μυαλό. Μία τώρα αυτό το ποδηλατάκι, τις προάλλες είχαμε... ένα αυτοκινητάκι. Το αυτοκινητάκι, μικρό σαν παιχνιδάκι, αν και σαραβαλάκι, είναι μοναδικό. Τυχαία δεν κορνάει και νόμιμα παρκάρει, περνάει από το φανάρι, πολύ προσεκτικό. Πάντα με πράσινο δεν έχεις δοκιμάσει, ποτέ κόκκινο να το παραβιάσει. Μόλις το δει, φρενάρει, αμέσως σταματάει, γιατί σπουδαίος οδηγός το κυβερνάει. Αυτός με νου και γνώση, ζωή του έχει δώσει. Του έμαθε να σέβεται τα σήματα, για να μην προκαλέσει δυστυχήματα. Το αυτοκινητάκι, μικρό σαν παιχνιδάκι, αν και σαν αβαλάκι, είναι μοναδικό. Τυχαία δεν κορνάρει και νόμιμα μαρκάρει, περνάει από το φανάρι, πολύ προσεκτικό. Το αυτοκινητάκι, μικρό σαν παιχνιδάκι, αν και σαν αβαλάκι, είναι μοναδικό. Τυχαία δεν κορνάρει και νόμιμα μαρκάρει, περνάει από το φανάρι, πολύ προσεκτικό, πολύ προσεκτικό, πολύ προσεκτικό. Μαριάννα μου, τη βαθμολογία θέλετε, κύριε Κόκ, μάλιστα. Ο Βασίλης έχει 70, ο Χάρης 80, ο Δημήτρης 60 και ο Κώστας 70. Έτσι λοιπόν, ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος... ο Χάρης. Ο Χάρης θα λάβει μέρος στην κλήρωση, την τελική, για τον τυχερό που θα κάνει το εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ευρώπη μαζί με τον σύνοδό του. Να θυμίσουμε όση ώρα η Μαριάννα θα φέρνει τα δωράκια, ότι η διεύθυνσή μας είναι Συγκρού 57, ταχυδρομικός κώδικος 11745. Μαριάννα, μήπως θέλεις βοήθεια? Πολύ χαιρόμαστε που θα τα καταφέρεις. Μπράβο. I love you, λέει η Σταντούλα εδώ πέρα. Είχες πρέπει να πάει, αλλά είχες όλοι οι άντρες σήμερα. Να τους ξέρεις ότι είσαι κάποιο κοριτσάκι, είχες αυτό. Έχεις φίλοι. Να ευχηθούμε καλή πρωτομαγιά. Καλή πρωτομαγιά. Και προσοχή στους οδηγούς. Ίσως είναι στην πλατεία, ίσως είναι στη γωνία, ίσως και στο σταυροδρόμι. Κι όμως βρίσκεται κοντά μας, αριστερά μας, από κάπου μας κοιτάζει, έτσι μας ετοιμάζει. Κύριε Κόκ, είσαι εδώ, μια στιγμή δεν αργώ, να ρυθμίσω το φανάρι, και αυτό είναι σβηστό. Κύριε Κόκ, είσαι εδώ, μια στιγμή και θα βγω, θα σας κάνω αυτή τη χάρη.